Μανώλη, τι έγινε? Σε ευχαριστημένος. Το φοβάμαι λίγο. Το γενικά με τα φρούτα δεν έχω δουλέψει πολλά πράγματα. Ήσουνα στην κόψη του ξεραφιού χτες, έτσι? Ξέρω. Αφού δεν έχεις καμία σχέση με τα φρούτα στο μαγείρεμα, γιατί τα βάλεις? Να δοκιμάσω τι μπορώ να κάνω. Ήθελες να κάνεις κάτι διαφορετικό? Ήθελα τη γνώμη σας, ναι. Ωραία. Από εσάς τους τέσσερις, ένας βρέθηκε αρκετά μακριά από την Οικοσάδα. Και αυτός είναι ο Μανώλης Νίκας. Δεν με ενόχλησε που μου είπαν από τους τέσσερις ότι είμαι ο χειρότερος. Πιστεύω ότι είμαι ένας άνθρωπος που αγαπάει αυτό που κάνει και το δείχνει. Η εμπειρία μου στο MasterChef πέρασε μέσα από τη ζωή μου. Έχουμε την τύχη, παιδιά, την καλύτερη πίτσα. Την καλύτερη πίτσα στη Θεσσαλονίκη να τη φτιάχνει παλιός δικός μας συνεργάτης, αμάν. Ρε φίλε. Πριν μπήκα σε αυτό το στούντιο. Έλα εδώ. Ο άνθρωπος πραγματικά που είδε ένα νέο παιδί 17 χρονών και το πήρε και το έστειψε. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Σε ευχαριστούμε από την καρδιά μας. Φάγατε κάτι, δεν μου άρεσε. Όχι. Είχε φιλότιμο επαγγελματίας, επικοινώνησε από την πρώτη στιγμή. 23 χρόνια πριν ήμασταν μαζί με το παλικάρι μας εδώ. Και αυτή τώρα είναι η καλύτερη πίτσα της Θεσσαλονίκης. Μακράν. Αδερφέ μου, φιλιά. Φιλιά σαμούτρα, πρόσχε μη ρωτικλωθείς.